what you said before about how my biggest weakness is not knowing when to give up. That's no weakness. The way I see it, not giving up is the strongest weapon I've got. And there's no way I'm gonna quit before my wish comes true. Do you understand me? Ένα νέο επεισόδιο του Nestor Bulk Series είναι εδώ. Η ώρα είναι 6:46, το κρατάω ανάποδα. Και ήρθε η ώρα να φάμε το πρώτο γεύμα πριν πάμε για δουλειά. Δεν φαίνεται, αλλά έχει και γιαούρτι, βρώμη, μαρμελάδα, φυσικό βούτυρο. Είναι μεγάλη ποσότητα και δεν θα προλάβω και θα αργήσω να φύγω. Τρώω, παίρνω τη μηχανή και θα πω για δουλειά και ίσως σας δείξω τα δύο γεύματα σε λίγο. Το νέο κούρεμα δεν μου αρέσει, ρε φίλε, είμαι σαν τον ύπο. Το βλέπεις εδώ, τι γραμμή είναι αυτή, λες και με παιδάκι. Ύπο, sneak, snap, snap. Φεύγω από δουλειά, δεν τράβηξα βίντεο τα προηγούμενα δύο γεύματα, οπότε δεν υπάρχει αποδεκτικό στοιχείο ότι τα έφαγα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα φαγητό που σας έχω δείξει χίλιες φορές. Ήταν ρύζι με μοσχάρι και ρύζι με κοτόπουλο και λάδι και κολοκύθι. Αφήνω εδώ πέρα ακριβώς τι ήταν και τα μάκρος από το γεύμα 2 και από το γεύμα 3. Όπως βλέπετε, σήμερα δεν έχω φάει το κλασικό pre-workout meal μου, που είναι έφαγα βασικά ρύζι και μοσχάρι, αλλά δεν είχα σοκολάτα και φρούτο, επειδή ήταν όλα λίγο πιεστικά με το χρόνο. Πήγα για δουλειά, φεύγω 2 η ώρα και δουλεύω ξανά αύριο. Σήμερα η μέρα είναι full πιεστική, καθώς πρέπει αναγκαστικά να κάνω προπόνηση, αν και δεν έχω κοιμηθεί αρκετά καλά, επειδή ακόμη αυτή τη δουλειά είναι ότι δεν έχει σταθερό πρόγραμμα ύπνου, οπότε και τις ημέρες που δεν δουλεύεις, κάπως έχεις συνηθίσει ο οργανισμός σου να κοιμάται random ώρες και δεν πήρε ύπνος 10 η ώρα όπως θα έπρεπε. Αλλά ok, it is what it is. Και ένα άλλο κακό είναι ότι άμα δεν πάω σήμερα, επειδή είμαι λίγο κουρασμένος, έχω τη φόρτιση από όλη τη βδομάδα κτλ., δεν μπορώ να πάω αύριο, επειδή αύριο δουλεύω 24 ώρες όλη τη μέρα. Και μεθαύριο, αν δεν δουλεύω, όπου δεν θα δουλεύω όλη τη μέρα σήμερα, μεθαύριο, θα είναι Κυριακή, που τον Αύγουστο είναι κλειστά το γυμναστήριό μου. Μόνο τον Αύγουστο. Γενικά όλο το χρόνο είναι ανοιχτό εκεί που κάνω upper body. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάω και εσύ είμαι κουρασμένος και πρέπει να κάνουμε και 7 η ώρα έχουμε γύρισμα για το podcast και έχουμε και κάποιον καλεσμένο που θέλω full να ανυπομονώ να κάνουμε το podcast. Έχω hype γιατί έχουμε τον Στέφαν Αγγελίδη. Ο Στέφαν Αγγελίδης κατέβει τώρα σε κάτι αγώνες αεραστεχνικούς NPC στο Όσλο, στην Νορβηγία. Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Θα κατέβει στο Classic Physique. Έχει ξανακατέβει στη Ρουμανία και βγει 10ο σε ανταγωνιστική έτσι κατηγορία. Και χαίρομαι που έχουμε καλεσμένο έναν που walk the walk, talk the talk. Κατάλαβες. Θα μάθουμε πράγματα από αυτόν και έχω αντιμονώ να συζητήσω με αυτόν. Είναι σαν να περιμένω να βγω για καφέ με κάποιον που θέλω να βγω για καφέ. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Αυτό το vibe νιώθω αυτή τη στιγμή. Ανυπομονώ να του μιλήσω. Αν και τον έχω δει από κοντά στο γυμναστήριο, στο AFC και δεν τον χαιρέτησα, ούτε τον συστήθηκε κάτι τέτοιο, επειδή πιστεύω ότι δεν με ξέρει και επειδή νιώθω λίγο άβολα να γνωρίζω κάποιον, κατάλαβες. Επίσης νιώθω πολύ άσχημα στα μαλλιά, κάνω τα μαλλιά. Περιμένετε λίγο να δω κάτι. Επίσης πήγαμε το αμάξι και όχι με τη μηχανή, επειδή δεν έβρισκα τα κλειδιά από τη μηχανή το πρωί και τώρα πάρκαρα το αμάξι κάπου εκεί πίσω και πάω να πάρω καφέ από μια καφετέρια εδώ πέρα. Μπα και καταφέρω και κάνω λίγο μια αξιοπρεπής προπόνηση, το αμφιβάλλω αν θα γίνει. Μπορεί να γίνει το θαύμα, αλλά αμφιβάλλω. Και ελπίζω να βρω τα κλειδιά γιατί αλλιώς δεν προλαβαίνω 7 η ώρα να γυρίσω για το podcast που έχουμε κανονίσει. Πάω να πάρω τον ice παγωμένο αμερικάνο και βλέπουμε. Ωραία για καφέ! Έχω πάρει καφέ. Τι έχω στη μύτη. Κοιτάξτε που ήταν τα κλειδιά. Ορκίζομαι, δεν θυμάμαι καν να τα έβαλα εγώ εδώ πέρα. Αυτό είναι το κρεβάτι, αν δεν καταλαβαίνετε, και τα κρέμασα εδώ. Και έχω κάνει το σπίτι χάλια, γιατί τα έψαχνα το πρωί για να φύγω με τη μηχανή και να προλάβω στη δουλειά. Αλλά πήρε τηλέφωνο, τα αργήσω 5 λεπτά, γιατί πάω με αμάξι. Και ήταν εδώ. Πώς γίνεται να είναι εκεί. Τέλος πάντων, πίνω αυτό. Θα σας δείξω λίγο γρήγορα τι βάζω στο intra, γιατί ρώτησε ένα παιδί. Ανοίγω ξανά γυμναστήριο. Κάποιος με ρώτησε σε ένα προηγούμενο βίντεο τι ακριβώς πίνω στο intra workout. Πίνω 30 γραμμάρια κυκλική. Κυκλική δεκστρόζη. Τα βάζω όλα στο shaker και μετά τα αδειάζω με ένα χωνί στο ένα μπουκάλι με πάγο. Αυτή την περίοδο βάζω και ένα pre-workout χωρίς καφέινη μέσα. Ξέρετε ότι κανονικά πρέπει να το πιείς πριν την προπόνηση. Αλλά τα συστατικά που έχει τα χρησιμοποιώ σαν intra. Ωραία. Την κρεατίνη την παίρνω εδώ. Θες να τελείωσε. Τέλος. Δεν
πρέπει να αγοράσουμε και αυτό σήμερα, άμα προλάβουμε. Και άκουμε ξέρω. Αλάτι. Μαλαϊόλ. Κανονικό αλάτι. Τέτοιο αλάτι. Και λίγο πιπέρι. Μην ρωτάτε γιατί το πιπέρι είναι μεγάλο μυστικό. Μεγάλο μπρο science μυστικό. Νερό. Κάτι φέιλ ηλεκτρολίτες που πήρα από το Extreme. Τώρα για το καλοκαίρι. Γιατί αυτοί τα ονόμαστε. Ελπίζω να μην έχει πυρμήγκια μέσα. Και τα αδειάζουμε εδώ. Ask me how I'm living, I'm telling them great. Ask me how I did it, I'm telling them grace. Yeah, yeah, hey, ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them great. Ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them great. New me, no time to waste. Look at me, you see I don't play. I keep running, I'm out of shape. Need a hero, go find a cape. New me, no time to waste. Look at me, you see I don't play. I keep running, I'm out of shape. Need a hero, go find a cape. Ay, no name for the B-roll. I was masked up and no hero. Breakfast in the morning, it was cereal and an Ebro. That boy keep going in, I can't let it go but get lethal. Woo. Watch how I'm showing it. From JFK down to Heathrow again, I gotta keep going and I beat the Rico again, I'm going beast mode again, keep flowing and keep knowing that I've arrived and keep blowing it. Five aside, that bone's growing and man, each time I never blow it, I'm in my prime. Woo, 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 woo. Ask me how I'm living, I'm telling them great. Ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them great. Ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them great. New me, no time to waste. Look at me, you see I don't play. I keep running, I'm out of shape. Need a hero, go find a cape. New me, no time to waste. Look at me, you see I don't play. I keep running, I'm out of shape. Need a hero, go find a cape. No need for the B-roll, I was masked up with no hero. Breakfast in the morning, it was cereal and an Ebro. That boy keep going in, I can't let it go but get lethal. Watch how I'm showing it, from JFK down to Heathrow again, I gotta keep going and I beat the Rico again, I'm going beast mode again, keep flowing and keep knowing that I've arrived and keep blowing it. Five aside, that bone's growing and man, each time I never blow it, I'm in my prime, whoa. Προπόνηση τελείωσε. Τώρα έχουμε το podcast σε 5 λεπτά με τον Στέφανο Αγγελίδη. Δεν θέλω να τον στήσω, προφανώς, θα νιώθω πολύ άσχημα. Δεν πήγε καλά. Πήχε game. Δεν πειράζει όμως, συνεχίζουμε. Από Σεπτέμβριο θα πάνε όλα καλύτερα. Πω στη μη γλυκοκόπαυση πρωτεΐνη, πήγα να μηχάνη από το τρώω σπίτι. Το έχω στον σασέρ, επειδή ξέχασα κάτι στο αμάξι και βιάζομαι. Podcast δεν υπάρχει μυϊκή ωριμότητα. Τι? Είχα ακούσει ένα podcast Science Based, δεν υπάρχει η λέξη οριμότητα. Τι σημαίνει? Γεια σας. Οκ. Okay. Τελευταίο γεύμα για σήμερα. Είναι top. Θα σας το δείξω. Δεν φαίνεται ρε μπρο, αλλά είναι πραγματικά... Okay. Αν μπορώ να το φάω, μυρίζει... Δεν μπορώ να μυρίζει φουλ σαν γλυκό ρε. Είναι ότι καλύτερο έχω φάει, γιατί έχει πολλά fats. Και είναι ότι μπορούσα να φτιάξω με τα μάκρους που είχαν μείνει για σήμερα. Τρώμε αυτό. Πρέπει να τελειώνει ακόμα ένα βίντεο. Στα άσχημα νέα της ημέρας είναι ότι δεν έχω κρεατίνη και θα μείνω χωρίς κρεατίνη αύριο και μεθαύριο επειδή είναι Κυριακή. Εκτός αν κάνω κάποια πατέντα και βρω αύριο, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα. Έχω σκεφτεί έναν τρόπο. Προφανώς δεν πειράζει αν μείνω χωρίς κρεατίνη. Εξάλλου, επειδή κάνω και track το progress, το νούμερο που σηκώνω κτλ., νιώθω ότι δεν με βοηθάει εμένα προσωπικά. Δεν θα παρατηρήσω καμία διαφορά στη δύναμη. Αλλά επειδή θέλω να έχω κάποια τίξη σωστά από τη στιγμή που δεν έχω τον ύπνο λόγω της δουλειάς, θέλω από άποψη διατροφής, προπόνησης, συμπληρώματα κτλ. Να είναι όλα optimal για να σώσω κάπως τη διαφορά σχέση με τους άλλους. Είναι τα λίγα χαρτιά που έχω εξάλλου. Αύριο δεν θα κοιμηθώ καλά, μάλλον. Δυστυχώς πάλι με καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like. Αφήστε σπαθιά! Γιατί ξέρετε γιατί. Πάλι ξέρετε. Και εγώ τρώω και ξαπλώνω σιγά σιγά. Yeah.